σήμερα 8 Ιουλίου 2010, ημέρα 24 ώρες πανελλαδικής απεργίας, με τη συμμετοχή εκατοϊμαλίων του Υπηρετικού Κεντρικού του Τομέα και άλλων αστικών φορέων, συγχρόνισε ομόμονα στο παρακάτω ψήφισμα. Με βούσκα το μνημόνιο ψήφισαν το Πασό και ο Λαός και την ουσία του δεν αποτέλεσε και την προωθεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση σήμερα ψηφίζει το αντιπροσωπευτικό έκτρομα που λύθηκε στο διάλογο ένα ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα και κατάρτιση, ιδιαίτερα για τους νέους και τις μέλης. Την ίδια στιγμή που η μισή, τα μεροκάματα, συρρυκνώνονται δραματικά, οι ηγεσές συνεχίζοντας την τακτική πρώτερο ακολουθή των διαλόγων με το ΣΕΤ για το πόσο θα χάσει η εργατική τάξη, διαπραγματεύεται ψήφουλα με αντάλλαγμα την κατάρτιση του 13ου και 14ου μισθού. Για άλλη μια φορά διευκολύνει η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Η επίθεση κλιμακώνεται με το νομοσχέδιο που καρατομεί κάθε εργασιακό εργατικό δικαίωμα, καθιστώντας τους εργαζομένους έμεα των εργοδοτών, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη ιδιωτία που εξελίσσεται καθημερινά με εκατοντάδες απολύσεις, με χιλιάδες απλήρωτες εργαζομένους, με χιλιάδες απλήρωτες ώρες εργασίας. Με κάθε είδους εκβιασμούς, προφυλακισμούς και εργοδοτική απεραιτία σε βάρος των εργαζομένων. Πρέπει να δώσουμε απάντηση, συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με την ανατροπή του μνημονίου και το συμφερόν του διευθύντη. Ο ταξικός αυτός πόλεμος που εξελίσσεται και θα εξελίσσεται ακόμα πιο σκληρός τα επόμενα χρόνια θα κερδιστεί. Μπορούμε και θα νικήσουμε. Όχι άλλα στις διευθύντες της δημοκρατίας. Να αποσυρθούν τώρα τα τερατοκύματα για το ασφαλιστικό, το εργασιακό και άλλα. Να εκδηλωθούν οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι Νέα Δημοκρατία Πασό. Δουλειά για όλους, με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πεντήμερο 7 ώρες και 15 ώρες. 1.400 ευρώ κατώτερος μισθός. Να υποταθούν άμεσα η εργατική γενική συλλογική σύμβαση. Επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ. Απαγόρευση των απολύσεων. Σύνταξη 64 στους άντρες, τα 55 για τις γυναίκες. Μειωμένα κατά 5 χρόνια στα βαρέα και στα κοινά επαγγέλματα. Κατώτερη